Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε ωραία θεωρητική θεματάρα απόψε, θα έλεγα και φιλοσοφική και ψυχολογική. Τέλος πάντων, πάμε να διαβάσουμε για την Ήβρη και την αλαζονία στον έρωτα. Ήβρη στον έρωτα. Μου έγραψε το ακόλουθο mail μια φίλη που μας παρακολουθεί, η οποία λέει «Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα». Καλησπέρα και σε σένα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου μια σκέψη από την ανάλυση σου στο vlog «Θέλω να έχω σχέση χωρίς να έχω σχέση». Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο που οδηγεί σε αυτό το vlog για όσους τυχόν δεν το έχετε δει. Περιέγραψες άριστα στην ανάλυση σου τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες του είδους «Θέλω να έχω σχέση χωρίς να έχω σχέση» πνίγουν τον Θεό έρωτα απομακρυνόμενοι αμέσως μετά την ερωτική πράξη, επιβάλλοντας την φυσική και συναισθηματική τους απουσία, ώστε να μην καλλιεργηθεί η συνδεσιμότητα και η συντροφικότητα. Να μην πετάξει δηλαδή ο έρωτας, να του κόψουν τα φτερά. Αυτή η επέμβαση στην περιοχή του έρωτα, ανακόπτοντας τη φυσική ροή των συναισθημάτων και την ερωτική αρμονία, συνιστά ύβρι σε όσους ο έρωτας έρχεται να προσφέρει την αιωριότητά του και την ανίκητη δύναμή του. Να του κόψεις τα φτερά και να τον πετάξεις στο χώμα είναι πράξη ασεβής, έλλειψης εδούς και δικαιοσύνης. Η λέξη πράξη ασεβής, έλλειψη εδούς και δικαιοσύνης σημαίνει πράξη χωρίς σεβασμό, με έλλειψη ντροπής και δικαιοσύνης. Στην αρχαία τραγωδία, ο υβριστής πάντα εκπίπτει συντετριμένος. Αυτό είναι το σχόλιο μου σε όσους δεν σέβονται το δώρο του έρωτα. Ο θεατής νιώθει ίκτο για τον υβριστή, καθερόμενος ο ίδιος να απέχει από την ύβρη αυτή. Η φίλη που έστειλε το mail, αντιλαμβάνεστε, είναι μια εξαιρετικά μορφωμένη γυναίκα, κυρία, η οποία έχει άριστη γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μας δίνει την ευκαιρία, μέσα από αυτό μας έχει επισημάνει, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτησή μας για τους ανθρώπους που θέλουν έρωτα χωρίς σχέση, που θέλουν τα καλά του έρωτος χωρίς τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του έρωτος ή χωρίς αυτό που έχουν μέσα στο μυαλό του σχηματίσει για το τι σημαίνει ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι αν η ζωή μας ήταν φυσική, αν ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήμασταν γεμάτοι φοβίες, άγχη, προκαταλήψεις, κοινωνικά στερεότυπα, δειλία, θα μπορούσαμε να απολαύσουμε περισσότερο. Ή να απολαύσουμε, γιατί περισσότερο από εμάς δεν απολαμβάνουμε. Να απολαύσουμε τη ζωή και τον έρωτα, ο οποίος έρωτας αποτελεί την κινητήρια δύναμη για ζωή. Να υπενθυμίσω ότι ο Φρόιτ μιλούσε για δύο αρχαίγονες δυνάμεις οι οποίες τραβούν τον άνθρωπο. Η δύναμη για ζωή, η δύναμη του έρωτα, που είναι θετική δύναμη, και η δύναμη του θανάτου, που είναι μια καταστροφική δύναμη. Και ο άνθρωπος αντιρροπεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο δυνάμεις. Για ποιο λόγο ο Θεός έρωτας δαιμονοποιείται στη σημερινή εποχή? Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή αρκετά ηλιστική. Οι άνθρωποι σήμερα στις δυτικές κοινωνίες από τις οποίες προερχόμαστε εμείς, είμαστε κουρδισμένα ανθρωπάκια όπως τα ρομποτάκια, που προσπαθούμε να επιτύχουμε, να κερδίσουμε, να αρπάξουμε, να πιάσουμε, να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πρώτοι, να πάρουμε την πρωτιά, να πάρουμε τις θέσεις, να δούμε το συμφέρον μας. Και το συμφέρον μας το νοούμενο με βάση τα κριτήρια της εποχής μας, τα οποία είναι ληστικά κριτήρια. Εικόνα, χρήμα, εξουσία και ούτω καθεξής. Άρα, αρκετοί άνθρωποι, και δεν θα πω άνδρες πραγματικά, γιατί έχω κουραστεί
να επεξηγώ κάτω από βίντεο στο οποίο μιλάω γενικά ή με βάση μία περίπτωση ότι λάθη ή αβλεψίες ή παραλήψεις ή αρνητικές συμπεριφορές δεν κάνουν μόνο οι άνδρες αλλά κάνουν και οι γυναίκες. Σε αυτή την περίπτωση όμως μας είχε γράψει μία γυναίκα η οποία εξ όσων γνωρίζω είναι ετεροφιλόφιλη και έχει πάρει αφορμή να μας γράψει γι' αυτό από μια προσωπική της ιστορία. Αυτή η γυναίκα βίωσε αυτό που περιγράφει. Βίωσε την ύβρη απέναντι στον έρωτα, την οποία δεν επέδειξε ύβρη η ίδια, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο δεν αφέθηκε να συνδεθεί ερωτικά. It takes two to tango. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να φτιάξουν μια ερωτική σχέση, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να ερωτευτούμε ανταπόκριση. Δεν μπορείς μόνος σου να ερωτεύεσαι με ανταπόκριση. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, παρόλο που ζει στη σημερινή κοινωνία, λόγω συνθήκων ζωής, υπήρξε για πολλά χρόνια παντρεμένη, δεν είχε έρθει σε επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα. Τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας επιδιώκουν να μην ερωτευτούν. Θέλουν να έχουν την ειδονή, θέλουν να έχουν το adrenaline rush, θέλουν να έχουν αυτή την έξαψη της αδρεναλίνης που δίνει η σεξουαλική πράξη, θέλουν να έχουν τον οργασμό, θέλουν να έχουν τα καλά της ερωτικής συνάντησης, αλλά δεν θέλουν το δέσιμο, δεν θέλουν την αγκαλιά, δεν θέλουν την τρυφερότητα, δεν θέλουν τα συναισθήματα τα οποία αβίαστα αναπτύσσονται αν αφήσεις την οκυτοκίνη να ρέει και παραμείνει στον ίδιο χώρο της ερωτικής πράξης και δεν σηκωθεί να φύγεις. Γιατί το είχαμε εξηγήσει σε εκείνο το βίντεο, ότι οι παίχτες και οι παίχτριες που δεν θέλουν να δεθούν με αυτούς με τους οποίους παίζουν ερωτικά, άπαξ και γίνει η κουβέντα, άπαξ και τελειώσει η ερωτική πράξη, σηκώνονται αμέσως, πάνε να πληθούν, πάνε να φύγουν, πάνε να κάνουν, να μην δεθούν. Έχει και γυναίκες που λειτουργούν έτσι. Δεν είναι μόνο άντρες. Έχει και γυναίκες. Για να μην αρχίσετε πάλι να λέτε ότι τα έχω βάλει με τους άντρες, γιατί έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο αγάπης προς τους άντρες. Και οι άντρες έχουν ψυχή, το οποίο το έχω γράψει πριν 10 χρόνια. Αυτό το βιβλίο είναι μέσα σε νάιλον. Να το εδώ, το hard copy. Και θα πρέπει να καθίσω να το διορθώσω κάποια στιγμή το βιβλίο, γιατί μου έχουν προτείνει από την Impress να το βγάλουμε στο Amazon, αν θέλει κάποιος να το διαβάσει, πέρα από το flip που έχουμε στη σελίδα που δεν είναι τόσο ευανάγνωστο. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποσυνείδητα, ασυνείδητα και πολλές φορές και συνειδητά επιλέγουν μόνο αυτά που θεωρούν καλά από μια ερωτική συνύπαρξη και όχι αυτά που θεωρούν κακά. Και λέω αυτά που θεωρούν καλά και αυτά που θεωρούν κακά, γιατί κατά τη δική μου γνώμη είναι πολύ καλός και ο ερωτικός ενθουσιασμός, είναι πολύ ωραία και η ερωτική έξαψη, είναι εξαιρετικό πράγμα ο ερωτικός οργασμός, καταπληκτικό, δηλαδή είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά είναι εξίσου όμορφο πράγμα η αγάπη, η συντροφικότητα, το γνιάξιμο, η συμπόρευση, η συνύπαρξη. Δύο ανθρώπων που τους ενώνει και ο έρωτας, και η οκυτοκίνη, η οξυτοκίνη που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ερωτικής τους επαφής, αλλά τους συνδέει και η κοινή ιστορία που γράφουν μαζί. Άνθρωποι που είναι και οι δύο γεμάτοι όρεξη για ζωή, που θέλουν να ζήσουν, που θέλουν να χαρούν, που θέλουν να βιώσουν τον έρωτα. Θέλει κότσια για να βιώσεις τον έρωτα. Θέλει κότσια. Μιλάει η φίλη για την ύβρη απέναντι στο Θεό έρωτα, ότι κόβουν αυτοί οι άνθρωποι τα φτερά του Θεού έρωτος και όπως στις αρχές τραγωδίες ο υβριστής τιμωρείται και ο θεατής της τραγωδίας παίρνει παράδειγμα ώστε να μην περιπέσει σε παρόμοια ύβρη ώστε να έχει την ίδια έκπτωση
να μην ξεπέσει όπως ξεπέφτει ο υβριστής στην τραγωδία, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που γίνεται με τον έρωτα, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Γιατί θέλει μεγάλη δύναμη πνευματική και ψυχική και θέλει επένδυση συναισθηματική και επένδυση οικονομική και επένδυση χρόνου και επένδυση ενέργειας το να ερωτευτείς. Θέλει. Δεν μπορεί ο Πασαΐς να ερωτευτεί, ρε παιδιά. Σοβαρά τώρα. Σαν να μου λέτε ότι κάνουν casting για μια αρχαία τραγωδία «Καλή ώρα» που είναι να παίξει στην Επίδαυρο και πάει ο Πασαΐς να κάνει οντισιόν. Και πες ότι στραβώθηκε ο σκηνοθέτης, στραβώθηκε ο υπεύθυνος του casting και έχει δώσει το ρόλο σε κάποιον που δεν ξέρει να μιλήσει καλά-καλά. Πόσο μάλλον να μάθει ένα ρόλο, να κατανοήσει ένα ρόλο και να παίξει ένα ρόλο και να φωτίσει το θέατρο που ο ηθοποιός είναι φως. Τι θα πει αυτός που δεν ξέρει να μιλάει, που δεν ξέρει να διαβάζει, που δεν ξέρει να εκτιμήσει το θέατρο. Θα πει ευχαριστώ πολύ, τον παίρνω το ρόλο και πάω. Ή θα χεστεί απάνω του, με συγχωρείτε, και θα πει όχι ευχαριστώ, όχι δεν θέλω. Γιατί δεν θες, επειδή ξέρεις ότι δεν μπορείς να αποδώσεις. Και δεν μιλάω για σεξουαλική επίδοση και απόδοση, μιλάω για πνευματική, ψυχική, συναισθηματική, ολιστική επίδοση και απόδοση. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι άνθρωπος, δεν είναι εύκολο πράγμα να θρόσκεις προς τα άνω, δεν είναι εύκολο πράγμα να μοιράζεσαι τη μέρα σου, την ώρα σου, τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, να μοιράζεσαι δημιουργικά με άλλους ανθρώπους, γιατί όταν πας εκεί στη μοιρασιά θα φανείς πόσο γυμνός είσαι και πόσο ενδεείς, πόσο φτωχός είσαι από συναισθήματα, από αξίες, από κότσια. Θέλει κότσια και να ερωτευτείς. Δεν μπορεί ο Πασαΐς να ερωτεύεται. Να καψουρεύεται μπορεί. Να κάνει άρρωστες συνδέσεις μπορεί, αλλά να ερωτευτεί. Να ερωτευτεί με την έννοια του να αφήσει τον εαυτό του να βιώσει το ερωτικό συναίσθημα και να αναπτυχθεί, να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση την οποία να καθίσει εκεί πέρα, να δουλέψει σκληρά για να τη χτίσει και να την σβάλει γερά θεμέλια και να πρέπει να αυτοαποκαλυφθεί και να δείξει τη γύμνια του, τη συναισθηματική, την πνευματική και την ψυχική στο άλλο πρόσωπο. Θέλει μεγάλο δυναμικό για να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας ο οποίος είναι άνθρωπος μισός ή κενός. Έχει ανθρώπους οι οποίοι, αν μπορούσες να βάλεις ένα μηχάνημα μέσα στο μυαλό τους, ξέρω, αν είχες ένα σκάνερ, αν μπορούσες να κάνεις σκάν, τι σκέψεις έχουν, θα πάθαινες την πλάκα σου. Σας το λέω εγώ που είμαι ψυχολόγος και έχω δει χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο. Βλέπεις, ρε παιδί μου, κάτι ανθρώπους, και άνδρες και γυναίκες, που έχουν εξαιρετική εμφάνιση, που μπορεί να έχουν και ευγλωτία και σου φαίνονται πολύ σοφιστικοί, σου φαίνονται πολύ σπουδαίοι και ερωτεύσιμοι κιόλας. Αν τους συναντούσες σε κάποιο άλλο περιβάλλον θα λέγεις «Ουάου, τι ωραίος άνθρωπος». Γιατί εννοείται ότι ο ψυχολόγος ή ψυχολόγος βλέπει τους θεραπευόμενους, τις θεραπευόμενες του, ως θεραπευόμενους και θεραπευόμενες, ως πελάτες και πελάτες και σε καμία περίπτωση τους βλέπει ως ερωτικά όντα. Έχω δει όμως πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ερωτεύσιμοι και τους ερωτεύονται πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι άμα πας στον ψυχολόγο και ανοίξουν το στόμα τους και μιλήσουν για όλα όσα τους απασχολούν και ξεδιπλώσουν το μυαλό τους και το σκεπτικό τους, μένεις και λες, είναι ποτέ δυνατό? Είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται τόσο βαθύς και τόσο πνευματικός άνθρωπος, δεν είναι τόσο αβαθύς? Και η πνευματικότητα και το βάθος δεν έχει να κάνει ούτε με τα πτυχία, ούτε με τα μεταπτυχιακά, ούτε με τις θέσεις, ούτε με την εξουσία, ούτε με τα χρήματα, ούτε με την ομορφιά, ούτε με τα ακριβά ρούχα, ούτε με το ωραίο styling, ούτε με το ωραίο μακιγιάζ. Έχει να κάνει με εσωτερικές αξίες και εσωτερική δουλειά
την οποία αν δεν καθίσεις να δουλέψεις σκληρά για να την κάνεις, δεν θα την έχεις. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει μόνο τη βασική τους εκπαίδευση και είναι πνευματικότατοι άνθρωποι, και έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει όσο πιο πολύ μπορεί να σπουδάσει άνθρωπος και δεν έχουν καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος. Δεν έχουν. Είναι άνθρωποι μονόχνοτοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καριερίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν απλώς να παίρνουν άρπαγες. Είναι επιφανειακοί τύποι. Δεν εννοώ ότι όλοι οι ακαδημαϊκοί είναι επιφανειακοί τύποι σε καμία περίπτωση, ότι η μόρφωση σε κάνει να είσαι κενός άνθρωπος και η αμορφωσιά σε κάνει να είσαι γεμάτος άνθρωπος. Όχι, 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 όχι. Απλώς είναι δύο ξεχωριστά πεδία αυτά. Είναι άλλο πεδίο ακαδημαϊκή μόρφωση και είναι άλλο πεδίο πνευματική καλλιέργεια, πνευματική μόρφωση και ψυχοεκπαίδευση. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κλασικές σπουδές και ανθρωπιστικές σπουδές, εάν έχουν παράλληλα διάθεση πνευματικότητας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το περιεχόμενο των σπουδών τους ώστε να καλλιεργηθούν και πνευματικά εσωτερικά. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που σπουδάζουν θετικές επιστήμες που δεν έχουν καμία σχέση με ανθρωπιστικές σπουδές. Φυσική, χημεία, μαθηματικά, ξέρω εγώ, μηχανολογία, πράγματα άσχετα. Άσχετα με την ηθική με κεφαλαίο που είναι κλάδος της φιλοσοφίας, με τη λογική, με τη φιλοσοφία ή με τη ψυχολογία, την κοινωνιολογία, άσχετα πεντελώς πράγματα. Και όμως επειδή έχουν διάθεση αυτοί οι άνθρωποι και επειδή το επιθυμούν και επειδή κοπιάζουν, είναι εξαιρετικά καλλιεργημένοι άνθρωποι. Παρόλο που το αντικείμενο των σπουδών τους δεν έχει καμία σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Άρα, πρέπει να είσαι δυνατός άνθρωπος, γεμάτος άνθρωπος εσωτερικά, να έχεις αυτογνωσία, να βρίσκεσαι σε μια πορεία στην οποία να αναγνωρίζεις τα ελαττώματά σου και να έχεις διάθεση να βελτιωθείς. Και να έχεις διάθεση να συνεργαστείς με έναν άλλο άνθρωπο για να βελτιωθείτε μαζί. Να έχεις διάθεση σε μια ερωτική σχέση και να μαθητεύσεις, αλλά και να διδάξεις. Να έχεις δηλαδή μια αρχοντιά, μια πνευματική, ψυχική, εσωτερική αρχοντιά. Δεν είναι οι έρωτες για τους ξεφτυλισμένους και τους ξεπουλημένους. Δεν μπορούν ρε παιδιά, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν. Δεν κάνουν για τον έρωτα. Γι' αυτό πάνε σαν τους άπλαγες και παίρνουν μόνο την καρδιά από το καρπούζι που λέγαμε κάποια άλλη φορά, ή ξέρω εγώ τον ανθό ή κάτι, και νομίζουν ότι αυτό είναι. Κούνια που τους κούναγε, αλλά ποτέ δεν θα μάθουν τη χαρά και την ικανοποίηση και το πνευματικό βάθος ενός έρωτα που εμπεριέχει και την ερωτική έλξη και τη δέσμευση, πάμε ξανά στο τρίγωνο το σχέσιο, και τη δέσμευση, αλλά και την ουσιαστική εγκύτητα και οικειότητα. Άρα, δεν είναι ύβρις. Είναι που έχουν μια ελάχιστη αυτογνωσία και ξέρουν ότι δεν τους παίρνει να ερωτευτούν. Οπότε εμείς οι ερωτήλοι, εμείς οι οποίοι νιώθουμε ικανοί και δυνατοί και έτοιμοι να ερωτευτούμε, που έτσι νομίζουμε δηλαδή, γιατί όταν μπεις μέσα στο παιχνίδι εκεί διαφέρονται και αδυναμίες σου, αλλά αν έχεις πνευματικότητα και διάθεση να εξελίσσεσαι ως άνθρωπος, θα μπεις και θα δουλεύεις, θα χορέψεις, θα μπεις στο χορό και θα χορέψεις και θα μάθεις. Θα πάθεις, θα μάθεις, θα μετανιώσεις, θα επιδιορθώσεις, θα ανασκευάσεις τις απόψεις σου, θα ζητήσεις συγγνώμη, θα συγχωρέσεις και θα ζήσεις. Εμείς λοιπόν οι ερωτήλοι, που νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι για σχέση, θα θέλαμε να είμαστε έτοιμοι για σχέση. Είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε άμα μπούμε σε μια σχέση. Πρέπει να προσέχουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Τι καπνό φουμάρι. Έχει βάθος. Έχει πνευματικότητα. Έχει ψυχολογική σκέψη. Έχει ανθρωπιστική προσέγγιση στη ζωή. Όσο ωραίος και ωραία και να είναι, όσο επιτυχημένος, επιτυχημένη και να είναι, όσο σεξι και να είναι, όσο και να είναι, αν δεν έχει πνευματικότητα, αγάπες μου, δεν μπορεί ούτε τον εαυτό του να αγαπήσει. Πόσο μάλλον να αγαπήσει εμάς, κάποιον άλλο άνθρωπο. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, αυτές είναι οι απόψεις μου. Θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας τα σχόλια. Καλό βράδυ. Φιλιά.